Γεια σας. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα θα κάνουμε ένα μάθημα στο οποίο θα ασχοληθούμε με την τσαταράγκα ή τσατουράγκα, όπως τη λένε άλλοι. Μία θέση άσανα η οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ στη γιόγκα, ιδιαίτερα στη βινιάσα και χρειάζεται αρκετά δυνατά χέρια όσο προχωράμε για να την εκτελέσουμε σωστά και φυσικά και τη συμμετοχή του πυρήνα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι εννοούμε όταν λέμε τσαταράγκα ή τσατουράγκα. Είναι το push-up της γιόγκα, το οποίο εκτελείται όταν έρθουμε στη σανίδα. Έχουμε τον κορμό σε ευθεία γραμμή παράλληλο με το έδαφος, τους ώμους και τους καρπούς στην ίδια ευθεία και το ίδιο αν γίνεται τα δάχτυλα με τις στέρνες στην ίδια ευθεία. Μια καλή σανίδα λοιπόν. Και από εδώ θα κάνουμε ένα push-up κρατώντας τους αγκώνες κοντά στα πλευρά, χρησιμοποιώντας κυρίως τους τρικεφάλους. Αυτή είναι η τσατουράγκα, τσαταράγκα. Από εδώ, στη βινιάσα συνεχίζουμε, ερχόμαστε στην άντο μουκασβανάσανα, συγγνώμη ούρτο μουκασβανάσανα, up dog, και από εδώ σε downward facing dog. Αυτή λοιπόν είναι η περίφημη τσαταράγκα ή τσατουράγκα. Οι περισσότεροι, όταν προσπαθούμε να εκτελέσουμε αυτή την πόζα, ειδικότερα όταν έχουμε ξεκινήσει τώρα να κάνουμε γιόγκα, και λόγω του ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια και κυρίως εμείς οι γυναίκες δύσκολα, χρειαζόμαστε χρόνο, κάνουμε αυτό που κάνει το σώμα από μόνο του, γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό που του ζητάμε. Κλέβει σε εισαγωγικά. Άρα βλέπω συνήθως αυτό. Ή πολλές φορές βλέπω ακόμα και αυτό. Πέφτουν τα πόδια. Και διάφορες άλλες παραλλαγές, οι οποίες επιβαρύνουν τη μέση μας και δεν είναι τόσο καλό και για τους ώμους. Όταν λοιπόν είμαστε αρχάριοι, καλό είναι όλες τις τσαταράγκες να τις εκτελούμε βάζοντας τα γόνατά μας κάτω. Δεν χάνουμε δύναμη από τα χέρια, θα έλεγα μάλλον ότι η σωστή εκτέλεση βοηθάει τα χέρια να δυναμώσουν πιο γρήγορα από τις λάθος εκτελέσεις. Οπότε, φροντίζουμε σε όποια θέση και αν είμαστε, αν είμαστε στο down dog και ακούσουμε την εντολή τσαταράγκα, βάζουμε τα γόνατα κάτω, μαζεύουμε μέσα τον ποπό, δυνατή γλουτή, φέρνουμε τους ώμους πάνω από τους καρπούς και ίσως λίγο πιο μπροστά, κρατάμε δυνατό κοιλιακό και κατεβαίνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Αφήνουμε να κατέβει λεκάνης, φύγουμε ξανά γλουτούς, αν θέλουμε σηκώνουμε και τα γόνατα για up dog και πηγαίνουμε πίσω σε down dog. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε αρχάριοι. Όσο περνάει ο καιρός, θα φροντίζουμε να κατεβαίνουμε λίγο πιο χαμηλά, να δυναμώνουν περισσότερο οι τρικέφαλοι και να ρολάρουμε μπροστά, να βγαίνει το στήθος. Να συνεχίζουμε. Και όταν νιώσουμε αρκετά έτοιμοι πλέον, θα πρέπει να ερχόμαστε στη σανίδα, από τον down dog, από όποια θέση έρχεται συνήθως από τον down dog είναι η τσαταράγκα, ερχόμαστε στη σανίδα, φροντίζουμε να είναι δυνατά τα χέρια να σπρώχνουν το έδαφος, να είναι ενεργός ο κοιλιακός και φέρνουμε λίγα εκατοστά πιο μπροστά τους ώμους από τους καρπούς, προσοχή τους καρπούς, λυγίζουμε κρατώντας τους αγκώνες κοντά στα πλευρά και ανεβαίνουμε στο up dog. Αυτή είναι η πιο, ας πούμε, δύσκολη εκτέλεση όσο προχωράμε στη γιόγκα. Φυσικά, όσο περνάει ο καιρός, μπορούμε να δυσκολεύουμε ακόμα περισσότερο τις τσαταράγκες, δηλαδή να τις κάνουμε με το ένα πόδι ψηλά, ή να τις κάνουμε διπλές. Κατεβαίνουμε διπλές, τριπλές, τετραπλές, ανάλογα με το μάθημα. Ένα push-up, δύο, και μετά να κατεβαίνουμε up και down dog. Όλα αυτά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο, υπομονή και επιμονή. Και να ασχοληθούμε, ειδικά ξαναλέω εμείς οι γυναίκες, όχι ότι και οι άντρες φυσικά δεν θα ασχολούνται με τα χέρια τους, αλλά εμείς χρειάζεται λίγο παραπάνω, γιατί δεν έχουμε την ίδια μυϊκή δύναμη και την ίδια μυϊκότητα στα χέρια. Αυτό. Λοιπόν, θα προσπαθήσετε σε όλα τα μαθήματα να ακολουθείτε το σώμα σας και να αποφεύγετε όταν κάνουμε τις τσαταράγκες να πηγαίνουν οι αγκώνες προς τα πίσω. Αυτό είναι άλλη άσκηση. Για να εκτελέσουμε σωστά την τσαταράγκα θα πρέπει οι ώμοι να είναι πάνω από τους καρπούς ή και λίγο μπροστά από τους καρπούς. Ξαναλέω, να έχουμε δυνατούς γλουτούς ελαφρά προς τα μέσα, μην πετάει ο ποπός πάνω και σπάει η μέση. Αυτό ισχύει και στη σανίδα, εδώ,
και όταν έχουμε τα γόνατα κάτω. Και από αυτή τη θέση ερχόμαστε όσο γίνεται να παίρνουν το βάρος η δικέφαλη και η τρικέφαλη. Μάλιστα, όσο περνάει ο καιρός, θα πρέπει να το νιώθουμε πιο άνετο, δηλαδή από εδώ να μπορούμε να ανέβουμε και στην τσαταράγκα. Αυτά. Ελπίζω να σας βοήθησα. Όχι, δεν θα κάνουμε ολόκληρο μάθημα τσαταράγκη σήμερα. Να δουλεύουμε λίγο την τεχνική. Όταν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε μια προθέρμανση στα χέρια και να εκτελούμε από 5 μέχρι 10 push-ups στα γόνατα, να αρχίσουν να δυναμώνουν τα χέρια. Μπορούμε να κάνουμε και διάφορες άλλες ασκήσεις και άλλα προγράμματα της γιόγκα. Και προοδευτικά θα καταλήξουμε στο να κάνουμε τις τσαταράγκες με τον τρόπο που σας έδειξα. Σας ευχαριστώ πολύ.